Εκ μέρους της Επιτροπής των Κατοίκων Νοσοκομείου του Δήμου Αλασσόνας, αλλά και όλων των γύρω των κατοίκων της γύρω περιοχής, χαιρετίζουμε το σημερινό πανελλαδικό συναντητήριο. 3 Μαρτίου 2021. Ώρα 12 και 16 το μεσημέρι. Ήταν η μέρα και η ώρα που άλλαξαν τις ζωές μας. Η μέρα που τα δεδομένα γίνανε ζητούμενα, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. 8 μήνες μετά, και δεν άλλαξε σχεδόν τίποτα. Παλεύουμε μέσα από τα χαλάσματα να ορθοποδήσουμε και να ξαναστήσουμε τις ζωές μας, ενώ το κράτος μυρίζει διάφορα. Όσοι ζούμε στους οικίσκους, κατά κόσμο κοντέινερ, θα εξακολουθήσουμε να ζούμε για πολύ ακόμη, αντιμετωπίζοντας την αλγησία της κυβέρνησης και των τοπικών αρχών. Ο χειμώνας είναι μπροστά μας. Στα κοντέινερ δεν έχουν τοποθετηθεί στέγαστρα και την προστασία από τη ζέστη και το καλοκαίρι και τις βροχές του χειμώνα. Υπάρχουν οικογένειες που δεν έχουν προμηθευτεί ακόμη τις ιακές συσκευές, ενώ δεν υπάρχει χώρος να πλένουμε και να στεγνώνουμε τα ρούχα μας. Το οδικό δίκτυο στα χωριά μας δεν έχει αποκατασταθεί. Και πορευόμαστε με λύσεις καρμανιόλα, όπως η σύνδεση μεσοχωρίου λογογενείων. Έχουμε αποθήκες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που επίσης πρέπει να αποκατασταθούν. Στο Δήμο Αλασσόνας δεν ξεκίνησαν οι καταδαφίσεις των κόκκινων σπιτιών, αλλά και εκεί που ξεκίνησαν, όπως ο γειτονικός Δήμος στην Άβου, κανένας κάτοικος δεν έχει ξεκινήσει να φτιάχνει καινούριο σπίτι, αφού οι περισσότερες οικογένειες αδυνατούν οικονομικά. Η κυβέρνηση, αντί να αποζημιώσει 100% τη ζημιά και την ανέγερση νέων ασφαλών κατοικιών, θα μας στείλει να χρεωθούμε δάνεια στις τράπεζες, δίνοντάς μας μόνο ένα μέρος της επιδότησης. Δυσφάστοστε είναι τα έξοδα των φακέλων και των οικοδομικών αδειών που απαιτούνται από τους ιδιωτικούς μηχανικούς. Γι' αυτό και ζητάμε να καλυφθούν πλήρως τα έξοδα. Αρκετές οικογένειες έχουν αποκλειστεί άδικα από τη χορήγηση του επιδόματος των 600 ευρώ, για το οποίο παρέλασαν από τα χωριά μας και είχαν υποσχεθεί ότι θα παίρναν όλοι, όσο και για τις οικοσυσκευές και τις επιδιορθώσεις, γιατί το σπίτι τους δεν αποτελούσε πρώτη κατοικία. Είναι άδικο, καθώς πολλοί από αυτούς χρησιμοποιούν τη δεύτερη κατοικία ως πρώτη. Επιπλέον, δεν έχουμε καμία απαλλαγή από πληρωμές λογαριασμούς ρεύματος, ένφια και τηλεφωνίας. Είμαστε καθαρά μια αγροκτηνοτροφική περιοχή και ενώ χορεύαμε στους ρυθμούς των Ρίκτερ, είχαμε να αντιμετωπίσουμε και τις φυσικές καταστροφές όπως ο παγετός του Μάρτη. Επανειλημμένες μεγάλες καταστροφές από παγετούς, χαλαζοπτώσεις και κάψονες. Φόβος και αγωνία για τα σπίτια μας, αλλά και για τις οδιές μας. Με άμεσο αντίκτυπο για την κτηνοτροφία, καθώς παρουσιάστηκε και μείωση στην απόδοση των ζώων μας. Από τη μία όλα αυτά και από την άλλη ο ΕΛΓΑ να μην αποζημιώνει αυτά που χάσαμε και το κόστος παραγωγής στα ύψη, όπως γίνεται με τις ζωοτροφές. Για όλα αυτά, ενώνουμε τη φωνή με όλους εσάς, τους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές, από όλη την Ελλάδα. Παίρνουμε δύναμη για να συνεχίσουμε και να συντονίσουμε τον αγώνα μας για τις δίκαιες αποζημιώσεις στο 100% των ζημιών μας και μέτρα προστασίας της ανθρώπινης ζωής και των υπηρεσιών μας. Καλή δύναμη σε όλους.